Στην σημερινή αποστολική περικοπή, αγαπητοί μου, της Δευτέρας Κυριακής του Λουκά, η Εκκλησία μας δίδει την ευκαιρία να κατανοηθεί μια πολύ μεγάλη αλήθεια που είτε διαφεύγει είτε αγνοείται από τους πολλούς μας χριστιανούς. Αναφέρεται ότι ναός του ζώντος Θεού είναι το σώμα, το ανθρώπινο σώμα, ή ακριβέστερα αν θέλετε, όλη η ύπαρξη του πιστού ανθρώπου και η ψυχή του και το σώμα του. Ο τονισμός πέφτει όμως στο σώμα. Την αφορμή έδωσαν κάποιοι Κορίνθιοι, διότι η Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή που ακούσαμε σαν αποστολικό ανάγνωσμα, που ενώ ευαπτίστησαν όμως εξακολουθούσαν να ερωτοτροπούν με τα είδωλα και με τις ειδωλολατρικές συνήθειες. Έτσι ο Απόστολος εξανίσταται και θέτει μία σειρά ερωτήσεων για να καταδείξει ότι ο πιστός δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με τα είδωλα. Και τούτο γιατί πίσω από τα είδωλα κρύπτεται και λατρεύεται και διακονείται αυτός ο σατανάς, αυτός ο διάβολος. Ο δε κάθε πιστός, λέγει ο Απόστολος, είναι ναός του Θεού, κατοικητήριον του ζώντος Θεού, και συνεπώς τι σχέση έχει ο ζών ναός του Θεού, ο πιστός, με τα είδωλα? Γι' αυτό θα ερωτήσει ο Απόστολος: τις δε συγκατάθεσης ναό Θεού με τα ειδώλων? Τι σχέσεις υπάρχει ανάμεσα στο ναό του Θεού, που είναι η πιστή, διότι είναι ναός του Θεού, με τα είδωλα? Ημείς γαρ ναός Θεού εστε ζώντος, διότι σεις είσαστε ο ναός του ζώντος Θεού. Μεγάλη αλήθεια. Καθώς είπεν ο Θεός ότι ενικήσω εν αυτής, θα ενικήσω, θα κατοικήσω, και εμπεριπατήσω, θα περπατώ, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, και έσωμε αυτόν Θεός και αυτή εσοντέμι λαός. Και έτσι εγώ θα είμαι για αυτούς Θεός και αυτοί θα είναι για μένα λαός. Το θέμα είναι πολύπλευρο και εμείς θα μείνουμε μόνο σε μία μεγάλη αλήθεια, όπως ήδη σας προανήγγυλα, ότι το σώμα του ανθρώπου, ή επαναλαμβάνω, ο όλος άνθρωπος, είναι ναός του ζώντος Θεού. Ο άνθρωπος, ο βαπτισμένος άνθρωπος, είναι ναός του ζώντος Θεού. Ναός. Μια θέση που ποτέ δεν είχε ξανακουστεί. Βέβαια η θέση αυτή υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη, όπου και μία περικοπή επιστρατεύει ο Απόστολος Παύλος, πλην όμως είναι κατεξοχήν θέση της Καινής Διαθήκης. Οι αρχαίοι έλεγαν, οι Έλληνες μάλιστα, «Του γάρ και γένος εσμέν, του γάρ Θεού, είμεθα γένος». Ή ακόμη «εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν». Εις αυτόν, λέγει, υπάρχομαι, ζούμε και κινούμεθα και υπάρχομαι. Όμως, στην πρώτη περίπτωση που λέει και γένος του Θεού εσμέν, οι φιλόσοφοι απέδιδαν εις τους θεούς, εις την θεότητα, ανθρώπινες ιδιότητες, πάθη, αδυναμίες, αν θέλετε ακόμη και κάποια ευγένεια. Κάποια ευγένεια, θεϊκή ευγένεια. Στη δεύτερη περίπτωση, που είναι ότι εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν, που το πήρε ο Απόστολος Παύλος και το είπε εις τους Αθηναίους,
Εδώ μέσα βλέπουμε σε αυτό το σημείο, σε αυτό το χωρίο των αρχαίων τη θέση να υπάρχει ο άνθρωπος κατά πανθεϊστικών τρόπων, ότι φύσης είναι ο Θεός. Εξάλλου αυτό θα πει και φυσιολατρία και ειδωλολατρία. Και μέσα σε αυτή τη φύση υπάρχει ο άνθρωπος. Συνεπώς εννοούσαν το χωρίον αυτό πανθεϊστικά. Όμως ο Θεός είναι έξω και πάνω από κάθε τι που είναι αισθητό. Και αφού έτσι είναι, ο Θεός κάνει κατοικητήριο τώρα τον άνθρωπο και συνεπώς ναό του, γιατί ναός σημαίνει κατοικία του Θεού. Αυτή η θέση είναι πρωτάκουστη, αγαπητοί μου. Είναι εκπληκτική ότι ο άπειρος Θεός, ο ανεξερεύνητος και αψηλάφητος Θεός, ο έξω από κάθε εμπειρία, ο έξω από την φύση, ή μάλλον των κτιστών κόσμων, νοερών και υλικών, έρχεται να κατοικήσει μέσα στην ανθρωπίνη ύπαρξη, μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Και αυτό, καρπός της αγάπης του Θεού. Πώς όμως ο Θεός κατοικεί? Όχι βεβαίως με την έννοια της απανταχού παρουσίας του, όπως ο Θεός είναι πανταχού παρόν, γιατί έτσι βρίσκεται και εις τους ασεβείς, αφού είναι πανταχού παρόν. Όχι με αυτή την έννοια, αλλά με την έννοια κατά την θείαν άκτιστον ενέργειαν, ότι ενεργεί ακτίστος, θεϊκός δηλαδή, ακτίστος εις αυτούς στους οποίους κατοικεί. Με αυτή την έννοια κατοικεί. Ξέρουν τα ρήματα ενικήσω και εμπεριπατήσω, δείχνουν το μεν πρώτο, εκείνο το ενικήσω, την συνέχεια της Θείας Παρουσίας και της Θείας Ενεργίας. Το δε δεύτερον, εκείνο το εμπεριπατήσω, την δυναμική παρουσία του Θεού εις τον άνθρωπο. Γιατί μπορεί να κατοικεί ο Θεός, αλλά να μην ενεργεί δυναμικά. Για να το καταλάβουμε κάτι ανάλογο, βλέπουμε ως προς την Εκκλησία να γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εις το πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεώς του, όταν ο Ιησούς λέει το περιπατών μεταξύ ανάμεσα στις επτά λιχνίες, γύρισα και είδα, λέγει, μια φωνή ακούστηκε, γύρισα και είδα, και είδα, λέγει, τον Ιησούν, το λέγω έτσι σύντομα γιατί κάνει μια περιγραφή, και να είναι ανάμεσα στις επτά χρυσές λιχνίες που είναι οι επτά εκκλησίες, ιστορικές εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Και παρακάτω λέγει ο ίδιος ο Κύριος, εγώ είμαι, λέγει, ο περιπατών εν μέσω των επτά λιχνιών των χρυσών. Προσέξτε, πρώτα τι είπε, στέκεται ανάμεσα στις λιχνίες, είναι το εινικόν. Μετά τι λέει, εγώ είμαι ο περιπατών. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ έχουμε την παρουσία του Χριστού, διαρκής παρουσία μέσα στην Εκκλησία, αλλά αυτή η παρουσία δεν είναι παθητική, αλλά είναι δυναμική παρουσία. Έτσι, να επανέλθω, ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, είναι ναός του Θεού. Ναός του Θεού. Κάποτε ο Θεός έδωσε εντολή να κτιστεί ναός προς τιμήν του, ο ομώνυμος ναός του Σολομώντος. Αλλά εκεί βεβαίως θα ελατρεύεται ο δημοσίος ο Θεός, θα προεβάλλεται ο δημοσίος ο Θεός, και ακόμη θα κατέφευγε εκεί ο λαός του για τις διάφορες του ανάγκες, ατομικές και εθνικές. Το λέγει σαφώς αυτό στα βασιλείων που αναφέρονται, ό,τι αναφέρεται για τον ναό που καταγράφεται από τον Σολομώντα, ότι, και το λέει μάλιστα στην ευχή των εγγενείων ο Σολομών, για ποιους λόγους ο ναός εκτίστη. Ήταν δε και σημείο αναφοράς του λαού του. Σημείο αναφοράς. Δεν επιτρέπεται να κτιστεί άλλος ναός παρά μόνον ένας. Για να υπάρχει αυτό το σημείο αναφοράς του ενός και μόνου Θεού. Η λατρεία του ενός και μόνου Θεού. Όπως δεν υπήρχε κι άλλο θυσιαστήριον. Ένα. Επειδή όμως ο άνθρωπος
Μετά την πτώση του παθαίνει μια σύγχυση και ταυτίζει τον δημιουργόν με το δημιούργημα. Γι' αυτό και έπεσε στην ειδωλολατρεία. Λατρεύει τα είδωλα και όχι τον κτίστη. Έτσι και εδώ οι Εβραίοι έπαθαν ένα κακό. Ετάφτισαν το Θεό με το ναό. Ετάφτισαν το ναό με το Θεό. Και πολλές φορές ξεχνούσαν τον Θεό, που δεν τον έβλεπαν βεβαίως, και έμεναν στο ναό τον οποίον έβλεπαν βεβαίως. Και αυτό ήταν ένα λάθος. Δημιούργησε παρεκτροπή. Έτσι γράφει η επιστολή του Βαρνάβα. Υπάρχει μια επιστολή. Εις την οικοδομήν, λέγει οι Εβραίοι, ήλπισαν και ούκ επί των Θεών. Στην οικοδομή ήλπισαν, όχι στο Θεό. Σχεδόν γαρ ως τα έθνη αφιέρωσαν αυτόν εν τον ναό. Ό,τι έκαναν και οι ειδωλολάτρες, που ετάφτιζαν φερυπίν το άγαλμα του Διός με το Δία, της Αθηνάς το άγαλμα με την Αθηνά. Αυτή η ταύτιση. Προσέξτε, και στις εικόνες που προσκυνούμε δεν μπορούμε να ταυτίσουμε το Χριστό με την εικόνα. Η εικόνα είναι απλώς ένα σημείο αναφοράς. Επί το πρωτότυπο, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, δεν πρέπει να ταυτιστεί, είναι λάθος. Αυτή την παρεκτροπή του να υπάρχει η ταύτιση Θεού και Ναού θα τη διορθώσει αργότερα ο πρωτομάρτης Στέφανος, όταν θα πει εις τους άρχοντες απολογούμενος: αλούχο ύψιστος εν χειροποιήτης ναής κατοικεί. Ο Θεός λέει δεν κατοικεί σε χειροποιήτους ναούς. Ο ίδιος λέγει και αναφέρει πάλι από την Παλαιά Διαθήκη: τι ναό θα μου φτιάξετε, λέγει. Παρότι ο Θεός είπε να γίνει ο ναός. Ο ουρανός, ο θρόνος μου. Η γη, υποπόδιο των ποδών μου. Χωρώ εγώ μέσα σε ένα ναό. Κτίσμα ανθρώπων, χειρών ανθρώπων. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος θα πει κάτι ανάλογο εις τους εθνικούς Αθηναίους. Εθνική θα πει ειδωλολάτρη. Ούτως, ο Θεός δηλαδή, ούκεν χειροποιήτης ναή κατοικεί. Δεν κατοικεί σε χειροποιήτους ναούς. Ποτέ δε ακόμη ο Θεός δεν ζήτησε από τους πρωτοπλάστους πρώτης πτώσεως να του ανοικοδομήσουν ναών ή θυσιαστήριων. Απλούστατα, αυτά θα γίνουν μετά την πτώση. Και το θυσιαστήριο και ο ναός είναι μετά την πτώση. Δεν είναι πρώτης πτώσης. Απλούστατα, διότι οι ίδιοι οι πρωτόπλαστοι ήσαν κατοικητήριον του Θεού. Έτσι, με την παρουσία του Χριστού έπρεπε η αποκατάσταση του Αδάμ, των απογόνων του Αδάμ. Έπρεπε δηλαδή ο άνθρωπος να επανέλθει στην αρχική αυτή θέση. Ποια θέση? Ότι ο άνθρωπος είναι ναός του ζώντος Θεού. Γι' αυτό θα πει, ακούσαμε σήμερα στην Αποστολική Περικοπή, ο Απόστολος: ημείς γαρ ναός Θεού εστε ζώντος. Διότι σεις, λέει, είσαστε ναός του ζώντος Θεού. Σεις, τα σώματά σας και οι ψυχές σας, σεις οι χριστιανοί. Και ο Απόστολος Πέτρος θα τονίσει: προσόν, προς τον οποίον Χριστόν, προσερχόμενοι, λίθον ζώντα, ο Χριστός είναι λίθος ζωντανός, και αυτοί ως λίθοι ζώντες, και εμείς, λέει, σαν λιθάρια ζωντανά, οικοδομήστε οίκος πνευματικός. Οικοδομήστε σε οίκον πνευματικών. Και πάλι ο Απόστολος Παύλος: όντως, θα πει στους Εφεσίους, όντως ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού, ακρογωνιαίος λίθος ο Χριστός, ενώ εν το οποίο Χριστό, εν το οποίο λίθο, πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη, αφού συναρμολογηθεί, αυξάνεται, εις ναόν Άγιον εν Κυρίω, ενώ και εμείς εν το οποίο, εν τη οποία οικοδομή, εν το οποίο λίθο, και εμείς, σεις, συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού εν πνεύματι.
Ο Θεός κατοικεί λοιπόν μέσα στους ανθρώπους και είναι η ζωντανή, ο ζωντανός αυτός ναός. Ο δε Κλήμης, ο Αλεξάνδρας, σχολιάζει σχετικά και λέγει: «Ναός δε εστίν ο μεν μέγας ως η Εκκλησία», όπως σας διάβασα αυτό το χωρίο που σας είπα τώρα προς Εφεσίους, «ο μέγας ναός η Εκκλησία», «ο δε μικρός», ο μικρός ναός, «ως ο άνθρωπος». Η μεγάλη Εκκλησία, η μικρή Εκκλησία. Ο δε Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος δίδει μία, δίδει τούτη τη θαυμαστή, θα έλεγα, διάσταση στους πιστούς. Είναι στην προς Εφεσίους επιστολή του. Στην ένατη παράγραφο. «Εστέων, είσαστε λοιπόν σύνοδοι», δηλαδή όλοι στο δρόμο που οδηγεί στο Χριστό. «Σύνοδοι πάντες, θεοφόροι και ναοφόροι, χριστοφόροι, αγιοφόροι». Είναι ωραιοτάτη έκφραση αυτή. Τι είπε? «Σεις είσαστε ναοφόροι, φέρετε το ναόν του Θεού». Εφόσον λοιπόν το σώμα του ανθρώπου είναι ναός του Θεού, τότε τίθεται το ερώτημα: πώς πρέπει ο άνθρωπος να χειρίζεται το σώμα του? Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Πώς πρέπει να χειρίζεται το σώμα του, εφόσον ο Θεός κατοικεί και λατρεύεται εις τον, στο ανθρώπινο σώμα? Τότε ξέρετε πως τι είναι ο άνθρωπος? Είναι νεοκόρος του ναού αυτού. Τι είναι ο νεοκόρος? Ο κούρος, δηλαδή το παιδί, ο άνθρωπος που υπηρετεί τον νεόν, δηλαδή τον ναόν. Αυτό θα πει νεοκόρος. Συνεπώς, ο άνθρωπος ο ίδιος, το εγώ του, που έχει το σώμα, έχει την ψυχή του, είναι ο υπηρέτης, ο νεοκόρος του ναού του Θεού. Εάν, αγαπητοί, οι Εφέσιοι θεωρούσαν τον εαυτό τους ως πόλης ολόκληρη, ότι είναι νεοκόρος η πόλης των Εφεσίων, της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος, δηλαδή η πόλης που υπηρετεί τον ναόν της θεάς Αρτέμιδος, πόσο περισσότερο ο άνθρωπος είναι νεοκόρος του ναού του Θεού, που δεν κατοικεί πια, τα δαιμόνια δεν κατοικούν, αλλά αυτός ο Θεός, ο ζωντανός Θεός. Γι' αυτό κάθε αμαρτία, κυρίως σαρκική αμαρτία, πορνεία, μοιχεία, αρσενοκητία, τελπά, κάθε προπαντός, κάθε αμαρτία, προσέξτε, προπαντός όμως σαρκικές αμαρτίες, αυτές προσβάλλουν το σώμα, δηλαδή προσβάλλουν το ναό του Θεού. Ακούστε τι λέγει ο Απόστολος, και με καημό το γράφει και με έκπληξη το γράφει στους Κορινθίους, οι οποίοι ήσαν κακομαθημένοι Κορινθοί. Εκεί ελατρεύεται η θεά Αφροδίτη, εκεί ελατρεύεται η πορνεία, έκφρασης λατρείας της θεάς Αφροδίτης, η πορνεία. Φοβερά πράγματα. Και τους γράφει: «Φεύγετε την πορνεία, μακριά από την πορνεία, παναμάρτημα. Ο εάν ποιήσει άνθρωπος, κάθε αμάρτημα που θα κάνει ο άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν. Ο δε πορνεύων, εις το ίδιο σώμα αμαρτάνει». Αυτός δε που πορνεύει, αμαρτάνει στο ίδιο του το σώμα. «Ή ουκίδατε, ή δε γνωρίζετε, ότι το σώμα ημών», το σώμα σας, «ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν», ότι είναι του Αγίου Πνεύματος ο ναός, το κάθε σώμα του ανθρώπου του πιστού, «ου έχετε από Θεού», που έχετε από το Θεό, «και ου και στε εαυτόν», και δεν ανήκετε εις τον εαυτόν σας, «ηγοράστητε γάρ τιμής», γιατί έχετε αγοραστεί κατόπιν τιμής, και αυτή η τιμή είναι η θυσία του Χριστού. Ακόμη θα γράψει ο Απόστολος Παύλος: «Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ, δεν γνωρίζετε». Σε άλλο κεφάλαιο το γράφει αυτό, πάλι στην πρώτη προς Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο: «Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν».
Δεν γνωρίζετε ότι είσαστε ναός του Θεού και το Πνεύμα το Άγιον κατοικεί σε σας? Ή της το ναόν του Θεού φθείρει? Όποιος καταστρέφει το ναό του Θεού, εννοείται με τα σαρκικά αμαρτήματα, παράβαλε. Οι παλιές κλασικές αρρώστιες, σύφυλις, γλενόρια, παράβαλε σύγχρονες αρρώστιες, AIDS. Ή της το ναόν του Θεού φθείρει? Όποιος καταστρέφει το ναό του Θεού, φθερεί τούτον ο Θεός. Θα τον καταστρέψει ο Θεός. Ο γάρ ναός του Θεού Άγιος εστίν. Γιατί ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ήτινες εστέ ημείς, που εσείς είσαστε ο ναός του Θεού. Βέβαια, να κάνω μια παρατήρηση. Εδώ πρόκειται για τον μεγάλο ναό, την Εκκλησία. Αλλά είτε μάλιστα εκείνοι που βάλουν εναντίον της Εκκλησίας καταστρέφουν το μεγάλο ναό, θα τους θύρει ο Θεός. Αυτοί που καταστρέφουν το μικρό ναό, το ανθρώπινο σώμα με σαρκικά αμαρτήματα ή ό,τι άλλες καταχρήσεις, θα τους φθείρει ο Θεός, θα τους καταστρέψει. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, πάντα ποιόμεν ή ναόμεν ναή, και αυτός εν ημίν Θεός. Το παν θα κάνουμε για να γίνομαι να είμαστε ναοί του Θεού, και αυτός θα είναι ο ένικος ο Θεός. Και πάλι ο Κλήβης ο Αλεξανδρεύς λέγει, «Δι ως ναόν Θεού φυλάσσιν την σάρκα». Πρέπει να φυλάτουμε, να προσέχουμε το σώμα μας ως ναόν του Θεού. Αυτή είναι η απάντηση. Πώς πρέπει να χειριζόμεθα το σώμα μας ως ναόν του Θεού? Ο δε Οργένης λέγει, «Ο ακολασταίνων των ναών του Θεού», εκείνος που ακολασταίνει, λερώνει το ναό του Θεού, προσβάλλει, ως Ναβουχοδονόσορο καταστρέφει. Καταστρέφει όπως ο Ναβουχοδονόσορο. Εδώ μια ιστοριούλα με δύο λόγια μόνο. Όταν ήρθε ο Ναβουχοδονόσορο εις την Ιουδαία, κατέστρεψε το ναό του Σολομόντος. Και μάλιστα τον κατέστρεψε ο αρχιμάγειρός του, ο οποίος ήταν και σύμβολος, ήταν πολλά πράγματα τότε αυτός, ένα τέτοιο πρόσωπο. Αυτός κατέστρεψε τον ναό του Σολομόντος. Εάν λέγει, εσύ με τις αμαρτίες σου και δι τις αρκικές, προσβάλλεις, καταστρέφεις, ακολασταίνεις το σώμα σου, δεν κάνεις τίποτα άλλο παρά να είσαι ό,τι ήταν ο Ναβουχοδονόσορ και τον ναό, τον ομώνυμο του Σολομόντος. Ενώ, συγγνώμη, και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις λέει κάτι, δια ψυχής και σώματος, γι' αυτό σας είπα ολόκληρος άνθρωπος, ναός γινόμεθα του ενικούντος εν ημίν, όλος άνθρωπος. Και εις το ναό του Θεού προσφέρεται πάντοτε θυσία, και μάλιστα θυσία καθαρή. Το πρόσφορό μας, το λιβάνι μας, όλα να είναι καθαρά. Έτσι πρέπει να γίνεται και με το σώμα. Θήτης είναι ο άνθρωπος. Θύμα είναι το σώμα του. Θυσιαστήριον είναι πάλι το σώμα του. Θήτης και θύμα και θυσιαστήριον ο άνθρωπος. Γι' αυτό θα γράψει στους Ρωμαίους ο Απόστολος εκείνο το θαυμάσιο. Παρακαλώ ουν ημάς αδελφοί, δια των εκτιρμών του Θεού, παραστήσε. Είναι όρος λειτουργικός. Να παραστήσετε. Όπως κάνω παράσταση του προσφόρου στο Θεό. Δηλαδή, του το προσφέρω, το αναγάγω προς τα πάνω, το υψώνω. Παραστήσε τα σώματα ημών, τα σώματα ημών. Θυσίαν ζώσαν, ζωντανή θυσία. Αγίαν, ευάρεστον το Θεό. Την λογική, θα πει πνευματική, την πνευματική, τη λογική λατρεία ημών. Όχι μόνο να κρατώ το σώμα μου καθαρό, αλλά πρέπει να το προσφέρω και ως θυσία εις τον Θεό. Εν εναντία περιπτώσει, εάν αυτό δεν το κάνω, τότε ο άνθρωπος που βαφτίστηκε, εννοείται, γίνεται ιερόσιλος. Διότι ενώ υπεσχέθη στο Θεό ότι θα είναι κατοικητήριον του Θεού η ύπαρξή του, τώρα το σώμα του το προσφέρει αλλού,
με το επιχείρημα ότι το εξουσιάζω το σώμα μου. Τι είπε ο Απόστολος, προσέξατε, Κορινθίους, και ούκεστε αυτόν. Δεν ανήκετε στον εαυτό σας, γιατί αγοραστήκατε. Συνεπώς, δεν μπορώ να πω ότι εξουσιάζω το σώμα μου. Το εξουσιάζει ο Κύριος. Εγώ είμαι ο νεοκόρος του ναού του Θεού, ο διάκονος, και πρέπει αυτό να το προσέξω. Αλλιώτικα, εάν δεν προσέξω, θα επαναλάβω. Γίνομαι ιερόσιλος. Και ό,τι είναι ναός του Θεού, το ομολογεί ο Παύλος, ότι το σώμα μας θα αναστηθεί η ζωή αιώνια. Και ο Κύριος το είπε. Μάλιστα λέει στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, από εκεί που είχαμε σήμερα την αποστολική μας περίκοπη, το εξής. Είδαμεν γάρ, διότι γνωρίζουμε ότι εάν η επίγειος ημών οικία, και είναι η επίγειος οικία, το σώμα μας, τους κίνους καταληθεί, δηλαδή θα πεθάνουμε. Οικοδομήν εκ Θεού έχομεν. Έχουμε από το Θεό οικοδομή. Οικίαν αχυροποίητον, αιώνιον εν της ουρανής. Θα είναι τα παλιά σώματα που θα έχουν γίνει καινούργια και θα είναι άφθαρτα και αθάνατα στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό, εάν έπεσα σε αμαρτήματα σαρκικά, πρέπει να εξομολογηθώ. Με την εξομολόγηση εξαλείφεται κάθε σαρκικό αμάρτημα. Εάν δεν το κάνω, το σώμα μου θα φέρει κατά έναν, προσέξτε, οντολογικό τρόπο τη σφραγίδα της ανηθικότητας. Κατά έναν ακατανόητο τρόπο, έστω και αν διαλυθεί το σώμα εις τον τάφον, αφθαναστηθεί και θα είναι τότε ακατάλληλο το σώμα να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Είναι μυστήρια του Θεού αυτά, αγαπητοί. Δημιουργός ψυχών και σωμάτων είναι ο ίδιος ο Θεός. Αν η συμπεριφορά μας είναι διαφορετική στο σώμα μας, λέμε πιστεύω αλλά το σώμα μου το χειρίζομαι κατά το δοκούν, τότε ακολουθούμε μία σχιζοφρενική τακτική. Γι' αυτό μας λέγει και μας παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος. Δοξάσετε δι των Θεών εν το σώματι ημών, το οποίον προτάσει, εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών, άτινα εστί του Θεού.